Καταρχάς εγώ εκλήθην εδώ από, από το κίνημα «Δεν πληρώνω». Θα σας πούν περισσότερα και ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος και ο Λεωνίδας ο Παπαδόπουλος. Υπάρχει μία ενεξελίξη εκστρατεία της ΔΕΗ εναντίον πολιτών οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν την οφειλή τους. Είναι άνθρωποι άποροι, ασθενείς, που δοκιμάζεται η ίδια τους η επιβίωση. Σε αυτούς τους πολίτες το κίνημα «Δεν πληρώνω» και εμείς ως Πλεύση Ελευθερίας θέλουμε να είμαστε δίπλα, να τους παράσχουμε συνδρομή και αρρωγή, προκειμένου να μην καταστούν τα θύματα μιας γενοκτονικής πολιτικής. Πριν από ένα μήνα υπήρξε η απόπειρα να απαντηθούν εξώδικα με τα οποία η ΔΕΗ καλούσε συμπολίτες μας να πληρώσουν δυσθεώρητα ποσά που αδυνατούσαν να τα πληρώσουν, και αυτή η απάντηση εμποδίστηκε από μια κλειστή πόρτα της αρμόδιας διεύθυνσης. Σήμερα η πόρτα αυτή άνοιξε και αυτό το οποίο εκκρεμεί να προσδιοριστεί είναι ποια πρόταση κάνει η ΔΕΗ στους πολίτες αυτούς, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο ρεύμα που είναι κοινωνικό αγαθό αναφέρετο. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν μπορεί ο πολίτης από ανώνυμες εταιρείες που είναι δημόσιες και τις πληρώνει ο πολίτης και ο φορολογούμενος να αντιμετωπίζεται ως εχθρός. Δεν μπορεί να εξωθείτε σε αδιέξοδο και βέβαια εμβάλλει σε τρομακτική ανησυχία αυτό που διαπιστώσαμε η διεισόμαση, ότι δηλαδή υπάρχει μία ενθάρρυνση των πολιτών από τους ίδιους τους υπαλλήλους της ΔΕΗ να φύγουν από τη ΔΕΗ και να πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό εντάσσεται στο συνολικό σκάνδαλο ξεπουλήματος της ΔΕΗ που βρίσκεται εν εξελίξη, όπως το συνολικό σκάνδαλο ξεπουλήματος της ΔΕΗ εντάσσεται και όλη η εκστρατεία απαξίωσής της και αντισυμβατικής και κακόβουλης συμπεριφοράς της προς τους πολίτες. Άνθρωποι άποροι, καρκινοπαθείς, που δοκιμάζεται η ίδια τους η επιβίωση, δεν μπορεί να καλούνται ξαφνικά να πληρώσουν 5 και 6 χιλιάδες ευρώ, αλλιώς να τους κοπεί το ρεύμα. Αυτό είναι μία πρόταση θανάτου. Λοιπόν, και μία κρατική επιχείρηση, μία δημόσια.